Καλησπέρα σε όλους από JaTools. Σε αυτό το βίντεο έχουμε προσεπισκευή ένα κομπρεσέρ Bosch GPH5-38D. Το κομπρεσέρ, παρόλο που δουλεύει, δεν κάνει καθόλου κρούση. Πάμε να εξηγήσουμε τους λόγους και να δείξουμε πιο αναλυτικά στο βίντεο τι επισκευή θα ακολουθήσουμε για να επιδιορθώσουμε τη βλάβη αυτή. Αν σας αρέσει αυτό το βίντεο και θέλετε να βλέπετε πιο συχνά βίντεο με επισκευές σε εργαλεία, μηχανήματα, περιελήξεις ηλεκτροκινητήρων, παρουσιάσεις και unboxing αυτών, είσαι στο κατάλληλο κανάλι. Κάνε like στη σελίδα μας, εγγραφή στο κανάλι και μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα βίντεο. Να είστε όλοι καλά! Αρχικά, είναι προφανές πως δεν μιλάμε για μία ηλεκτρολογική βλάβη, αλλά για τη μηχανική κίνηση του εργαλείου αυτού. Επομένως, θα πρέπει να λύσουμε το κομπρεσέρ από την πλευρά της κρούσης του, να το πω έτσι. Όπως ακριβώς βλέπουμε στο βίντεο. Όπως θα δείτε πιο κάτω στο βίντεο, λίγο πριν δοκιμάσω το κομπρεσέρ σπάζοντας αυτό το μικρό κομμάτι μπετού που προσπάθησα στην αρχή, θα κάνω μία μικρή δοκιμή χωρίς να έχω βιδώσει το πάνω καπάκι του κομπρεσέρ με τον επιλογέα του για την δικιά μου επιβεβαίωση της επισκευής, αλλά και για να δείξω την φιλοσοφία της λειτουργίας αυτών των μηχανημάτων. Η ενέργεια που μεταδίδεται στο σύστημα κρούσης έως και στον κρουστοδότη, όπου είναι υπεύθυνος να μας δώσει τα ανάλογα τζάουλ στο καλέμι μας, ξεκινά από την ηλεκτρική και καταλήγει στη μηχανική κίνηση, για να έχουμε εμείς τα ανάλογα αποτελέσματα. Το ηλεκτρομοτέρ φέρνει τις επιθυμητές στροφές στο σημείο αναφοράς του τελικού άξονα κίνησης, όπου εδράζει το πρώτο πιστόνι μετάδοσης για την κρούση και έπειτα αυτό το πιστόνι με την σειρά του θα μεταδώσει κίνηση και στα υπόλοιπα πιστόνια όπου υπάρχουν μέσα στο σύστημα του μηχανισμού αυτού. Κάποια κομπρεσέρ δουλεύουν με γράσο και κάποια με λάδια. Το συγκεκριμένο κομπρεσέρ της Bosch είναι με λάδια. Όση ώρα μιλάω, εσείς βλέπετε την διαδικασία που έχω ακολουθήσει μέχρι στιγμής. Όσον ώρα εγώ μιλάω, παρακείτε! Όσον ώρα εγώ μιλάω, όσον ώρα εγώ μιλάω, όσον ώρα εγώ μιλάω, αφού έχω ξεμοντάρει από το κουβούκλιο του μηχανήματος όλο το σύστημα της κρούσης, ξεκινάμε την αποσυναρμολόγηση των εξαρτημάτων αυτής. Εδώ μέσα βρίσκεται το εσωτερικό του πιστόνι. Αφαιρούμε όλα τα εξωτερικά παρερχόμενα του μηχανισμού. Εδώ βλέπουμε την κάτω πλευρά του κρουστοδότη μας. Το αρχικό πιστόνι που παίρνει την ηλεκτρική ενέργεια του μοτέρ και την μεταδίδει σε μηχανική χτυπάει με εκρηκτικότητα το ενδιάμεσο πιστόνι που αφαίρεσε από τον μηχανισμό προηγουμένως και με την σειρά του εκείνου συγκρούεται ξανά με εκρηκτικότητα πάνω στον κρουστοδότη. Αφού έχω βγάλει το εσωτερικό του πιστόνι, θα συνεχίσω την διαδικασία αφαιρώντας και τα υπόλοιπα εξαρτήματα όπου είναι υπεύθυνα για την βλάβη αυτή. Με προσοχή και μεθοδικότητα θα πρέπει να κινηθούμε σε αυτή την επισκευή, καθώς η λεπτομέρεια είναι αυτή που θα μας δώσει τη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα.
αφαιρώντας ό,τι υπάρχει μέσα στο σύστημα της κρούσης, όπως είναι το πιστόνι, η εσωτερική ασφάλεια του κρουστοδότη και με την σειρά του ο ίδιος ο κρουστοδότης. Κρουστοδότη ονομάζουμε το τελευταίο έμβολο που μεταδίδει την κρούση στο καλέμι του μηχανήματος. Όπως θα δείτε, τα κινητά έμβολα του μηχανήματος έχουν κάποια λαστιχάκια. Αυτά θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, μιας και είναι υπεύθυνα για τη συμπίεση του μηχανήματος, την φόρτωση των δυνάμεων και την αποφόρτιση επάνω στο καλέμι μας. Θα καθαρίσουμε πολύ σχολαστικά όλο το σύστημα κρούσης έξω και μέσα σε αυτό. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με την καθαριότητα στο εσωτερικό του, καθώς πάρα πολλές φορές η βρωμιά παίζει πρωταρχικό ρόλο και έχουμε ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Πάμε να αφαιρέσουμε τώρα το αρχικό πιστόνι που λέγαμε, μιας και από εκεί ξεκινούν όλα. Αυτό είναι το πρώτο πιστόνι. Τα γρανάζια που βλέπετε είναι υπεύθυνα για την επιλογή λειτουργίας του μηχανήματος, αν θέλουμε δηλαδή να τρυπάει ή να σκάβει, με το πω λαϊκά. Εκεί μέσα είναι τα λαδάκια της κρούσης και αυτά ασφαλίζονται στο εσωτερικό του μηχανήματος με το περιμετρικό κόκκινο λαστιχάκι που στεγανοποιεί τα λάδια του εκεί μέσα. Αφού έχουμε καθαρίσει σχολαστικά, όπως ανέφερα, όλα τα εξαρτήματα, θα του βάλουμε λίγο γράσο ειδικό για κρούση στα κινητά μέρη του συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο η αρχική λειτουργία των πιστονιών θα υποβοηθηθεί και δεν θα δουλέψουν στεγνά τα πιστόνια του κομπρεσέρ μέχρι να κατεβούν στην κρούση τα καινούργια λάδια που θα τοποθετήσουν σε λίγο. Αφού καθαρίσαμε καλά, αφού έβαλα γράσο κρούσης όσο πρέπει, θα μοντάρουμε το μηχάνημα όπως το ξεμοντάραμε και στη συνέχεια θα προσθέσουμε τα λάδια του. Έχω αλλάξει ό,τι ήταν απαραίτητο για την επισκευή μου και πλησιάζει η ώρα της δοκιμής. Μοντάρω το κυβότιο μετάδοσης κίνησης και επανατοποθετώ το επισκευασμένο σύστημα κρούσης. Σε λίγο θα δούμε το κομπρεσέρ να δουλεύει χωρίς το καπάκι του και τα λάδια. Εκεί θα πάρουμε την τελική εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας αυτών των μηχανημάτων.
αφού μοντάραμε το κυβότιο, έχουμε τοποθετήσει το σύστημα κρούσης και το ασφαλίσαμε. Είμαστε στην τελική πορεία για την τοποθέτηση εξαρτημάτων του προστινού συστήματος όπου κουμπώνει το καλέμι και συγκρατείται από αυτές τις δύο στενόμακρες ατσάλινες μπύλες που είδατε. Παιδιά, η επισκευή έχει τελειώσει. Πάμε τώρα να κάνουμε μια πολύ πολύ μικρή δοκιμή. Δύναμη σε Σότο. Μπράβο ρε Αλάνη. Φτύνει σε ματιά σου. Λοιπόν, ωραίος. Έχουμε την επαναφορά που θέλουμε. Μένει να βάλουμε καινούρια λαδάκια στο κυβότιο, καινούρια τσιμουκούλα γύρω γύρω στο περιμετρικό του καπάκι και τελειώσαμε. Πάμε για τη δοκιμή. Τα λαδάκια που χρησιμοποιώ είναι ειδικά για αυτό το μοντέλο. Παίρνει συγκεκριμένη ποσότητα σε ml και δεν θέλει ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο από την προτινόμενη δοσολογία του κατασκευαστή. Λοιπόν, όσο σκέφτομαι το δύναμη σε Σότο, αυτό που είπα, okay. Τελικά το να γράφεις τη φωνή σου live στην κάμερα την ώρα που κάνεις επισκευή έχει και αυτό τη χάρη του. Ευτυχώς όμως που στα υπόλοιπα γράφω πάνω από το βίντεο φωνή, γιατί θα ακούγεται πολλές γενικές λέξεις. Λοιπόν, η επισκευή μας είναι έτοιμη. Πάμε να κάνουμε δοκιμή, να σκάψουμε εκείνο το κομμάτι πέτρας.